11.000 ευρώ ο καθένας, αν θέλετε να κάνουμε ένα μικρό στατιστικό έτσι παιχνίδι. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι τώρα μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα αν όχι το χρέος, αλλά αν η Ελλάδα ως χώρα και ως οικονομία είναι βιώσιμη. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Και η απάντηση είναι συμφωνώ. Η Ελλάδα είναι βιώσιμη. Ως αυτή είναι η πρώτη μεγάλη χώρα. Αγωνία. Η δεύτερη αγωνία που είναι καθημερινή είναι τι μας εξασφαλίζει ότι τον Ιούνιο, όταν θα έρθει η Τρόικα, δεν θα διαπιστώσει ότι η ύφεση, ήδη σήμερα το ακούσαμε, θα είναι μεγαλύτερη προβλεπομένη, συνεπώς τα έσοδα του κράτους λιγότερα, συνεπώς οι κοινωνικές δαπάνες μεγαλύτερες, χρειάζονται νέα μέτρα. Θα ληφθούν νέα μέτρα. Η ύφεση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, το Σεπτέμβριο θα ξανάρθει η Τρόικα και θα πει ακόμη ένα πακέτο νέων μέτρων. Το επιχείρημα τι μας διασφαλίζει ότι δεν θα ξαναζήσουμε αυτό το φαύλο κύκλο. Θα σας απαντήσω. Το επιχείρημα της ύφεσης είναι αυτό που λέτε. Οι προβλέψεις των εταίρων μας, οι προβλέψεις των διεθνών οργανισμών για την ύφεση στην Ελλάδα διαψεύδονται κάθε δίμηνο.